Εδώ είμαστε λοιπόν, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Τα λέμε με τη Μίνα Ορφανού. Και θέλω να δούμε λίγο το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει στο χώρο σου. Να το δω και εγώ και με τις δημιουργίες σου. Για πάμε. Το κουνέλι μου το φαίνεται. Θα σου πω μόλις το δούμε. Θέλουμε νύφη. Να τρώει τα έπιπλα. Πάμε. Μίνα Ορφανού είναι τηλεοπτική Λίζα Βασιλιά και όσο απολαυστική και αυθόρμητη είναι στο σύριαλ, τόσο ευδιάθετη και χαρούμενη είναι στο διαμέρισμά της στην Καλλιθέα. Φεύγοντας από τη Ρόδο, επειδή δεν είχα ιδέα από την Αθήνα, μέσω κτηματομεσίτη, του είπα να μου βρει μια περιοχή που να είναι κέντρο, να έχει μαγαζιά, να είναι όλα κεντρικά. Επειδή δεν οδηγάω, μου βρήκε την Καλλιθέα. Αλλά από τότε που ήρθα, τη λάτρεψα. Το σπίτι σου γιατί το έχεις διακοσμημένο με αντίκες, σου αρέσουν? Ο κάθε άνθρωπος έχει την αισθητική του. Εμένα όχι ότι με αντιπροσωπεύει αντίκα, αλλά είναι η προσωπικότητά μου. Μεγάλωσα και σε ένα σπίτι παρόμοιο, με ξυλόγλυπτα έπιπλα, γιατί ο μπαμπάς μου έκανε ξυλογλυπτική και κάνει ακόμα. Μ' αρέσει το σπίτι να είναι πλούσιο, να έχει ζωντάνια, δηλαδή δεν μ' άρεσε να ήταν λιτό. Αγαπημένο μου έργο το έπιπλο. Είναι η Μούσα, θάλια και την έχω φιλοτεχνήσει με πλούδα χρυσού, έχει γίνει με ακριλικό και της έχω κάνει τα μάτια της με τεχνοτροπία μεζαντινή, όπου πάνε κοιτάει. Μας υποδέχτηκε και μας αποκάλυψε το κρυφό της ταλέντο αφού από μικρή ζωγραφίζει και μάλιστα κατά καιρούς εκθέτει και τις δημιουργίες της. Ξεκίνησε όπως ένα παιδί ζωγραφίζει από τη μικρή του ηλικία και ακούσε τα σχόλια ότι πιάνει το χέρι. Αλλά η πρώτη μου έκθεση έγινε στα 15 μου. Μ' αρέσει να εξερευνώ, να πηγαίνω σε παλιά σπίτια, να παίρνω πόρτες, παντζούρια και πάνω εκεί πέρα να ζωγραφίζω. Αλλά βάζω λάδι, ακριλικό, φλούδα χρυσού. Οι δικοί σου, οι φίλοι σου, τι σου λένε για τους πινακές σου? Θέλουν να έχουν έργα δικά μου και έχουν. Αλλά βασικά τους τα κάνω δώρο. Να. Γιατί δεν μπορώ από ένα φίλο να πάρω λεφτά. Τι όμορφο που είναι η πρεσβευτική. Κουνελάκι είναι αρσενικό. Ψάχνουμε πηγόντως ένα θηλυκό. Γιατί μου σπάει τα νεύρα. Ναι. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνει κάτι από τη φύση του και τα τρώει όλα. Πάει, μου ρουκανίζει τα έπιπλα, μου τρώει τα παπούτσια. Επιγόντως, ένα θηλυκό κουνέλι. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, ναι. Γιατί δεν μ' αρέσει να πλουτίζω το delivery. Και βασικά, πέρα από τη μαγειρική, κάνω πολλά γλυκά. Του ταψιού, γαλακτομπούρικα, σαραγλί, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες. Η καλύτερη που φτιάχνω είναι από ντομάτα πράσινη, η άγουρη. Το οποίο τη συνοδεύω πιο πολύ με σολομό. Αγαπημένη δουλειά σπιτιού? Όταν περνάω τα έπιπλά μου με κερί. Είναι η τέλεια μυρωδιά. Ο ιδανικός άντρας για εσένα? Να είναι καλός άνθρωπος και να μην είναι καρακιόζης. Να νοιάζεται, δηλαδή να πέρα από το θέμα γυναίκα, να είναι και φίλος, να είναι και αδερφός, να είναι και πατέρας, δηλαδή να τα έχει όλα. Το πιο ωραίο κοπλιμέντο που έχεις ακούσει? Είσαι ωραία γυναίκα. Αυτό με γέμισε, φτάνει. I wanna die so high.